Η Κιβωτός αναμφισβήτητα προσφέρει πολύ σημαντικό έργο στη Λέσβο για την περίθαλψη των ζώων. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας η κοινωνία που αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, σοβαρά ζητήματα, θέτει τα ζητήματα της προστασίας των ζώων σε δεύτερη μοίρα. Θεωρούν πολλοί δυστυχώς ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Δεν είναι όμως έτσι, πρέπει πάντα να δείχνουμε ευαισθησία για την προστασία των ζώων και θεωρώ ότι σύλλογοι όπως η Κιβωτός θα πρέπει να στηριχθούν από όλους μας. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση, μια ενημέρωση για τα νέα παιδιά, για τους νέους σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων και όχι μόνο, για όλους τους ανθρώπους θα πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση ποια είναι τα δικαιώματα των ζώων και πώς τα προστατεύουμε. Θυμίζω άλλωστε ότι η κυβέρνηση έχει προβεί σε μια σειρά από πρωτοβουλίες, από παρεμβάσεις στο ζήτημα αυτό, μεταξύ των οποίων και την αυστηροποίηση των ποινών για όσους κακοποιούν ζώα. Η περιθάλπτε από κάποια τροχέα, από σπυρώσεις. Από όλη τη Λέσβο, έτσι. Όχι, είναι μόνο με τη Λέσβο. Το πρόβλημα είναι δεν είναι μόνιμο καταφύγιο, δηλαδή δεν μένουν μόνιμο. Εδώ είναι περίθαλπτο. Σουρινά, δηλαδή, μένουν να το φύγουν για να άλλα παιδιά άρρωστα να ιαθούν. Τα στυρωμένα, γιατί πρέπει να μείνουν τα στυρωμένα. Έχει ιατρείο εδώ από το... Ναι, ναι, έχει ιατρείο εδώ. Περιθάλπτονται και αν θέλει κάποιος να το υιοθετήσει από εδώ έρχεται. Από την Κιβωτό. Το σε συνεννόηση πάντα, γιατί καταγράφονται όλα τα ζώα. Μπαίνουν τσιπάκια, ηλεκτρονικά, κανονικά, στο να ξέρουμε ποιο ζώο συγκεκριμένο ενδιαφέρον κάποιον. Αναβαίνουν όλα στη σελίδα της Κιβωτού στο Facebook. Και αφού τα δουν, φαντάζομαι όμως ότι μάλλον συχνά, αν όχι καθημερινά, έρχονται σκυλάκια εδώ. Ναι, φυσικά. Γιατί οι εγκαταλείψεις είναι πάρα πολλές. Καθημερινές. Δυστυχώς υπάρχουν και χτυπημένα. Ημι ιδιόκτητα ζώα, δηλαδή έχω ένα ζώο, το ταΐζω, το αφήνω ελεύθερο κυκλοφορεί. Αυτό γεννάει, ζευγαρώνει και με εγκατάλειψη κουταβιών. Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό.